Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα, Τρίτη και 13. Τρίτη και 13, μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε πάθει κάτι, δόξα τω Θεώ. Είναι μια ημερομηνία που μικρή τη δύναμη σημασία, τώρα δεν τη δίνουμε, έχουμε μεγαλώσει. Άλλωστε, όταν ασχολείσαι όλα αυτά τα χρόνια με τον Ηρακλή, ποια Τρίτη και 13 τώρα. Δηλαδή θα βάλω τον Ηρακλή δίπλα στο Τρίτη και 13. Ποιος θα τρομάξει, ο Τρίτη και 13 ή ο Ηρακλής? Να θα του πάει του Τρίτη και 13. Θα φύγει τρέχοντας άμα δει τον Ηρακλή μπροστά του. Καλησπέρα σας, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης. Απέναντί μου, στη ρύθμιση του ήχου, Βασίλης Καβαδίας. Πριν την πενιά από τον Μπίλι, FM κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 545-26, Blue Libero, μία λέξη, το mail μας, bluelibero@yahoo.gr. Περιμένω τα μηνύματά σας, θέλω τις απόψεις σας για τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο κυρίως και για οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε εδώ παρέα. Ταυτόχρονα, φυσικά, θα καταγράφουμε την επικαιρότητα. Είμαστε εν αναμονή εξελίξεων και γιατί όχι και επίσημης ανακοίνωσης από την ΠΑΕ Ηρακλής για το θέμα προπονητή. Εχθές εδώ στην εκπομπή σας είπαμε ότι δεν είναι μόνο ο Σωτήρης Αντωνίου και όση ώρα κράτησε η εκπομπή, κατά τη διάρκεια αυτής είχε αυξηθεί το ρεπορτάζ που έλεγε ότι τον κερδίζει στη στροφή ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος και αυτός είναι που γίνεται φαβορή και είναι φαβορή. Ναι, μεν εχθές ο Σωτήρης Αντωνίου ήρθε στη Θεσσαλονίκη, συζήτησε με τον Παύλο Μηροφορίδη και τη διοίκηση, αλλά όταν προχώρησαν οι επαφές με τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο, στη ζυγαριά ο Ελευθερόπουλος κέρδισε. Και κέρδισε γιατί κάνει περισσότερο αυτό που λέμε γκέλ στον κόσμο, και κέρδισε γιατί είναι πιο γνωστός στον κόσμο, και κέρδισε γιατί είναι αγαπητός στον κόσμο, και κέρδισε γιατί στο επικοινωνιακό κομμάτι αυτή τη στιγμή περισσότερο ηρεμία φέρνει το όνομα του Δημήτρη Ελευθερόπουλου παρά αυτό του Σωτήρη Αντωνή. Θυμίζουμε βέβαια το ρεπορτάζ από χθες για τις επαφές του Παύλου Μηροφορίδη τόσο με τον Νίκο Παπαδόπουλο που έχει ομάδα, όσο και τον Σάβα Παντελίδη που θα έχει ομάδα από το βράδυ γιατί θα κλείσει οριστικά στον Άρη. Και εδώ πάνω, παιδιά, επειδή βλέπω, να σας πω την αλήθεια, από χθες το μεσημέρι κουράστηκα να μπαίνω στο Facebook. Δεν μπαίνω άλλο. Κάντε το κι εσείς για τον εαυτό σας. Είναι μέσα άπειρες απόψεις και ο καθένας θέλει να την επιβάλλει την άποψή του. Δεν βγαίνει άκρη. Σεβαστή η επιθυμία του καθενός, αλλά με Παπαδόπουλο και Παντελίδη, όσο και να το γράφετε, δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Γιατί βλέπω ακόμα και σήμερα που είναι μια ανάσα από το να υπογράψει ο Ελευθερόπουλος, ακόμα Παντελίδη και Παπαδόπουλο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Πέρα του ότι πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι κάθε φορά που ακούμε οποιοδήποτε όνομα ποδοσφαιριστή και οποιοδήποτε όνομα προπονητή, γιατί τα λάθη του παρελθόντος είναι πολλά. Γιατί τα μαθήματα του παρελθόντος είναι πολλά. Ο Παντελίδης όταν ήρθε με διοίκηση Καγιούλη, συγγνώμη που λέω το επιθετό, το αναγκάστηκα, ούτε καν θέλω να το αναφέρω, θυμάστε τι του είχαμε σύρει όλοι, Τι είχε ακούσει αυτός ο άνθρωπος, πόσο μπινελίκι υπήρχε στο διαδίκτυο ο Σάβας Παντελίδης. Και μετά αποθεώθηκε γιατί κράτησε μαζί με τους παίκτες στην ομάδα. Συγγνώμη. Ή ο Νίκος Παπαδόπουλος τότε. Δεν έχει βιογραφικό. Δεν έχει το ένα, δεν έχει το άλλο. Τώρα θα τον παρακαλούσαμε να γυρίσει πίσω. Ακόμα και με τον Παύλο Μηροφορίδη γίνεται αυτό. Που έγινε αγώνας ολόκληρος, μάχη για να έρθει στον Ηρακλή. Δεν έχει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό που έγινε, ένα-δύο μήνες. Το είπαμε και χθες, η ισοπαίδωση δεν κάνει καλό. Δεν είναι καλός ο Ιωνός. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος θα είναι ο νέος προπονητής του Ηρακλή. Προς το παρόν οι προπονήσεις γίνονται μετά στο Κατσαμπί και Φώτη Γκιζέλη. Αν ο νέος προπονητής ξεκινήσει προπονήσεις αύριο, Τετάρτη, και Πέμπτη ακόμα να ξεκινήσει, φαντάζομαι υπάρχει έστω ένα 48ωρο για να καθίσει τον πάγκο στο πολύ πολύ, έτσι όπως έγινε, κρίσιμο μάτς της Κυριακής, στις 3 η ώρα, με την Παναχαϊκή, που νομίζω δεν είναι τηλεοπτικό.
Και περίεργο που είναι ένα τέτοιο μάτς είναι τηλεοπτικό, τέλος πάντων. Ή τουλάχιστον η ανακοίνωση που βγήκε από την Football League αυτό ανέφερε, θα το ξανακοιτάξω. Anyway, αυτό που είπα χθες το λέω και σήμερα για τον Δημήτρη τον Ελευθερόπουλο ή τον οποιοδήποτε, ότι πρέπει να του ευχηθούμε όλοι μας με θετική ενέργεια να έχει τύχη. Να έχει τύχη. Και φυσικά να έχει ποδοσφαιριστές που θα δείξουν ότι αυτά που έγιναν ή δεν έγιναν στα πρώτα παιχνίδια, δηλαδή με Ατρόμητο, με Κέρκυρα και με Γηνιακό, ότι ήταν μια κακή παρένθεση. Γιατί αν αυτός είναι ο κανόνας και η παρένθεση είναι ένα καλό διάστημα κόντρα στον Ηρόδοτο, τότε έχουμε πρόβλημα. Τότε θα πρέπει το Γενάρη να γίνει αυτό που έγινε πέρυσι στον Όφι. Να φύγουν 10, να έρθουν 10. Που το έκανε ο Όφι και από πέμπτος που ήταν, τερμάτισε πρώτος και πήρε το πρωτάθλημα. Εάν οι ποδοσφαιριστές, γιατί δεν είναι μόνο θέμα προπονητή, είναι θέμα και ποδοσφαιριστών. Δεν παίζει ένας μέσα, παίζουν 11. Και αρκετοί από τους 11, όποιοι και να είναι αυτοί, δεν θα μείνω σε πρόσωπα, μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδείξει ότι είναι οι καλύτεροι, ότι είναι οι πιο ποιοτικοί, ότι είναι οι πιο έμπειροι, ότι είναι οι πιο μπαρουτοκαπνισμένοι, ότι ξέρουν την κατηγορία, ότι μπορούν με κλειστά μάτια να βγουν στη Σούπερ Λίγκα. Δεν το έχουν αποδείξει με τίποτα. Θα τους κάνει καλό αυτή η αλλαγή προπονητή? Θα φανεί. Αν δεν τους κάνει καλό ούτε αυτή η αλλαγή προπονητή, τρίτος προπονητής, έτσι, Μπαξεβάνος, Βοσνιάδης και πάμε για Ελευθερόπουλο. Αν δεν τους κάνει και αυτό, τότε το θέμα δεν είναι μόνο ο προπονητής, είναι και οι ίδιοι. Και η Παναχαϊκή δεν είναι και κανένα φόβητρο. Έφερε 2-2 με τον Εγινιακό, έχασε προχθές από τον Απόλλωνα Λάρισας, μία νίκη στο τέλος πήρα απέναντι στην πεσμένη Σπάρτη, που είναι υποδιάλυση. Δεν είναι κάτι το τρομερό. Αλλά και ο Γηνιακός θα ερχόταν να φάει 4. 1-1 ήρθε με το ζόρι. Άσχετα να ακυρώθηκε γκολ του Ηρακλή, καθαρό, τους Γιαμπάρη. Τύχει πολύ λοιπόν στο νέο προπονητή και από εμάς όλους απ' έξω θετική ενέργεια, μήπως και γυρίσει αυτό το πράγμα. Γιατί σίγουρα και ο Ελευθερόπουλος και οποιοδήποτε Ελευθερόπουλος και οποιοδήποτε να ήταν στη θέση του παραλαμβάνει, δεν θα πω, μου ήρθε στο μυαλό να πω καυτή πατάτα, αλλά μου θύμισε κάποιον πρώην μεγαλομέτωχο που το είχε πει αυτό και τσουρουφλιστήκαμε όλοι από τότε. Θα πιάσει στα χέρια του κάτι πολύ δύσκολο. Κάτι που για πολλούς μπορεί να είναι και μη αναστρέψιμο. Όσον αφορά το να μπεις μέσα στα αποδυτήρια, να αλλάξεις πολλά. Ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος, γιατί αυτός μας ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση, αν και επαναλαμβάνω δεν έχει προκύψει ακόμα ανακοίνωση και πάντα θέλουμε να είμαστε τυπικοί. Έχει βγει ανακοίνωση, θα τη διαβάσουμε σε λίγο, για κάτι που ψινόταν εδώ πάρα πολύ καιρό, για την παρουσία του κυρίου Ηλία Θεοδωρίδη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, είναι ένα καλό παιδί. Είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας. Δεν είναι αυτό που λέμε πολύ ότι θα μπει μέσα και θα ουρλιάζει, θα κλωτσάει, θα τσιρίζει, θα φωνάζει, θα τα κάνει όλα λίμπα και θα φέρει το ηλεκτροσόκ που ίσως φέρουν κάποιοι άλλοι που είναι στραβοστόμηδες ή οτιδήποτε. Δεν είναι τέτοιο παιδί ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος είναι άλλης φιλοσοφίας. Δεν ξεχνάμε. Και το θυμάμαι γιατί τα έζησα όλα τα παιχνίδια.
και με τον Ολυμπιακό Βόλου που ήταν προπονητής και με τη Βέρεια που ήταν προπονητής και ήρθε στο Καφτατζόγλιο, ότι χειροκροτήθηκε. Πέρα των δηλώσεων που έκανε, σήμερα μπήκα στη διαδικασία να ψάξω λίγο τις δηλώσεις που έκανε ως προπονητής του Ολυμπιακού Βόλου και της Βέρειας που αντιμετώπισε τον Ηρακλή, είτε στη Β' Εθνική είτε στη Σούπερ Λίγκα, και ήταν σαν να ήταν αυτός προπονητής του Ηρακλή, με τόσο καλά λόγια μιλούσε. Πραγματικά εξαιρετικές συνεντεύξεις τύπου. Αλλά δεν μένουμε σε αυτό. Μένουμε στο ότι είναι ένας άνθρωπος που αρέσει στον κόσμο, κάνει αυτό που λέμε το κλικ και μπορεί αυτό να βοηθήσει. Έστω για αρχή. Ευχαριστώ τον καλό μου φίλο και συνάδελφο, τον Γιώργο Μαυρόπουλο, που με ενημέρωσε ότι είναι τηλεοπτικό κανονικά το Παναχαϊκή Ηρακλής. Τζόρτζ, να είσαι καλά. Προφανώς εκεί που το είδα δεν το είχανε. Σε ευχαριστώ πάντως. Ούτως ή άλλως θα το ψάχνα στο διάλειμμα για να το έλεγα. Ναι, γιατί μου έκανε εντύπωση. Δεν γίνεται. Το είδα μόνο σε ένα site, δεν μπήκα σε άλλα, να σου πω την αλήθεια. Προφανώς στο συγκεκριμένο κάνα λάθος. Μου έκανε εντύπωση γιατί δεν γίνεται να μην δείξει αυτό το παιχνίδι. Έλεγα λοιπόν για τον Δημήτρη τον Ελευθερόπουλο που ήρθε ως τερματοφύλακας στον Ηρακλή και από εκεί έδειξε κατευθείαν τα πρώτα σημάδια του ως χαρακτήρας. Δεν ξέρω πόσοι το θυμούνται. Ο Ελευθερόπουλος όταν ήρθε στην ομάδα, το 9 ήταν κάπου εκεί, πέρασαν πολλά χρόνια, το πρώτο πράγμα που είχε πει ότι θα αρχίσω να πληρώνομαι όταν παίζω, γιατί είχε τραυματισμό. Αν το θυμάστε. Πόσοι το κάνουν αυτό? Να πάνε σε μια ομάδα και να πούνε εγώ δεν θα πληρωθώ αν δεν παίζω. Αν παίξω και κάνω συμμετοχές θα πληρωθώ. Και φυσικά έκανε συμμετοχές και προσέφερε στην ομάδα. Όσο καιρό κράτησε αυτό, έτσι δεν έμεινε πάρα πολλά χρόνια. Αλλά και όταν έφυγε δεν σταμάτησε όπου σταθεί και όπου βρεθεί, σε οποιαδήποτε ομάδα και να είναι, να κάνει δηλώσεις υπέρ του Ηρακλή. Αν μπορεί κανείς να βρει κάτι αρνητικό είναι η απραξία του. Δεν ξέρω βέβαια το κατά πόσο στους προπονητές αυτό παίζει ρόλο. Δηλαδή το να λέγαμε ότι ένας παίκτης είναι εκτός για ένα χρόνο θα ήταν πάρα πάρα πολύ αρνητικό. Για τον προπονητή δεν ξέρω αν είναι το ίδιο. Δεν έχω υπάρξει ποτέ προπονητής για να ξέρω αν είναι το ίδιο. Αν σου κάνει κακό ή αν σου κάνει καλό ηρεμής, βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά, αναπροσαρμόσεις πολλά στο κεφάλι σου, μελετάς, κάνεις σεμινάρια. Ο χρόνος του προπονητή μπορεί να εξοδεύεται αλλιώς όταν δεν είσαι σε ομάδα σε σχέση με την απουσία ενός παίχτη. Άρα, μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που έχει εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, είπα, είδατε. Για ένα προπονητή που έχει εξαιρετικό χαρακτήρα, για ένα προπονητή που κυρίως στον Πανιόνιο έκανε δουλειά, από εκεί και πέρα στον Αστέρα, στη Βέρεια, στον Παθρακικό, στην Κέρκυρα, σχεδόν σε όλες αυτές τις ομάδες αντιμετώπισε προβλήματα πολλά. Στην Κέρκυρα ήταν για παράδειγμα μόνο ένα μάτς, είχε κάποια θέματα, από τότε δεν έχει αναλάβει ομάδα, από την περασμένη σεζόν δηλαδή. Και σίγουρα αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για αυτόν. Εγώ θεωρώ ότι είναι χαρούμενος, γιατί ξέρω ποια είναι η σκέψη του για τον Ηρακλή και ποια είναι η διάθεσή του για τον Ηρακλή και θεωρώ ότι είναι χαρούμενος. Αλλά όλα αυτά που λέω μπορούν να ανατραπούν με ένα κακό αποτέλεσμα την Κυριακή, μπορούν να συνεχιστούν και να αυξηθούν με ένα νικηφόρο αποτέλεσμα στο παιχνίδι της Πάτρας. Στην Αγιά πιο συγκεκριμένα. Μην μπερδευτείτε. Άλλη η Αγιά της Λάρισας και άλλη η Αγιά που είναι λίγο έξω από την Πάτρα. Καλησπέρα στο φίλο τον Τάσο που γράφει έτσι ακριβώς έγινε Γιώργο, αλλά παρόλο που έπαιξε πολλά μάτς δεν πήρε φράγκο. Ναι. Ναι. Για μετάλλες, μάλλον. Μια φωνιά ποδοσφαιριστών ολόκληρη είναι που, πώς τη λένε την φίλε μου Γιώργο Τάσο, πώς τη λένε αυτή να δεις, άντε κόλλησα τώρα. Την Άννα την Κορακάκη, αυτή δεν είναι στο πιστόλι δυνατή, σκοποβολή, αυτή είναι. Υπάρχει μια φωνιά ποδοσφαιριστών που τη θυμούνται, ονοώ νοήτο, από το πιστόλι.
Την καλησπέρα μου στο φίλο το Βαγγέλη που μου λέει, που γράφει μάλλον, όχι μου λέει, σαν πορτιέρο άφησε το στίγμα του και αγαπήθηκε, μακάρι να αφήσει το στίγμα του και σαν coach να αγαπηθεί περισσότερο. Ένας τρόπος υπάρχει για να γίνει αυτό, Βαγγέλη, να ανεβάσει την ομάδα. Λυπάμαι που είμαι λίγο έτσι, τα λέω ομά, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Και για να είμαστε ρεαλιστές, για να αγαπηθεί ακόμα περισσότερο ο Δημήτρης, πρέπει, να, όχι πρέπει, εφόσον καταφέρει να ανεβάσει την ομάδα, θα αγαπηθεί ακόμα περισσότερο. Έτσι είναι, δυστυχώς. Καλός ή κακός, έτσι είναι. Αν ο Παντελίδης δεν κατάφερε να σώσει μαζί με τους παίχτες την ομάδα, δεν θα λέγαμε φέρτε τον Παντελίδη. Αν ο Παπαδόπουλος δεν έκανε αυτά που έκανε στον Ηρακλή με αποτελέσματα, δεν θα λέγαμε φέρτε τον Παπαδόπουλο. Και ευχαριστώ τον φίλο μου τον Χάρη που μου λέει που μου θυμίζει ακόμα ένα όνομα, γεια σου ρε Χάρη, που μου θυμίζει ακόμα ένα όνομα προπονητή που έπαιξε αυτές τις μέρες στο Facebook. Παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω αν ορισμένοι είναι λόγω χιούμορ ή αν το εννοούν, γιατί αν το εννοούν πρέπει λίγο να σοβαρευτούμε, έτσι. Εγώ, συγγνώμη, είμαι ο τίποτα, ο κανένας, δεν μπορώ να σας συμβουλέψω για τίποτα, μην με ακούτε. Αλλά δεν γίνεται να διαβάζω, έχεις δίκιο Χάρη και σε ευχαριστώ που μου το θύμισες. Στο Facebook αυτές τις δύο μέρες, γι' αυτό εχθές δεν άντεξα άλλο και από το μεσημέρι δεν ξαναμπήκα, από χθες το μεσημέρι δεν ξαναμπήκα για το θέμα του προπονητή. Περιμένω από την ΠΑΕ να τελειώσει το θέμα Ελευθερόπουλου και να ανακοινωθεί. Φέρτε τον Παπαδόπουλο. Βρε, είναι στον Όφη. Δεν πειράζει, φέρτε τον Παπαδόπουλο. Φέρτε τον Παντελίδη. Βρε, έκλεισε στον Άρη. Δεν πειράζει, φέρτε τον Παντελίδη. Και το κορυφαίο όλων που μου θυμίζει ο Χάρης, φέρτε τον Μιλόγεβιτς. Θα αφήσει ο Μιλόγεβιτς τώρα τον Ερυθρό Αστέρα που κέρδισε τη Λίβερπουλ προχθές και παίζει ο Μίλου του Champions League και θα έρθει στη Β' Εθνική. Δηλαδή, λίγο να ρε παιδιά. Εκτός και αν κάνουμε πλάκα. Αν κάνουμε πλάκα, οκ. Okay. Αν τα εννοούμε. Μάλλον δεν είμαστε ρεαλιστές. Και πρέπει να γίνουμε. Με σκληρή με τον εαυτό μας. Ο Βλάντα Μιλόγεβιτς, ο οποίος εδώ στην ώρα για μπλε πριν κάνα μήνα, είχε δηλώσει ότι όνειρό μου είναι να γίνω προπονητής στον Ηρακλή. Δεν το είπε για τώρα όμως ο άνθρωπος. Μπορεί να είναι η επόμενη του ομάδα μετά τον Ερυθρό Αστέρα. Να πάρει εκεί καμιά 3-4-5 πρωταθλήματα, να πάει και στους 8 του Champions League που λέει ο λόγος, να τον αποθεώσουν, να πει γέμισα. Δοξάστηκα, χόρτασα. Θα πάω στην καψούρα μου τώρα τον Ηρακλή που με περιμένει. Έτσι, ναι. Ο καθένας στο κοντό του και το μακρύ του, λέει ο Χάρης, συμπληρώνει. Ελευθερόπουλος με παίκτες όμως που θέλουν να διακριθούν, η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό που λέγαμε πριν. Αυτό που λέγαμε πριν. Ότι πρώτον, καλή τύχη στον νέο προπονητή και δεύτερον, ποδοσφαιριστές πρέπει να δείξουν αυτά που δεν έδειξα μέχρι στιγμής. Γιατί αν, το είπα και πριν, το ξαναλέω και τώρα, αν και με την αλλαγή προπονητή η εικόνα της ομάδος είναι η ίδια, τότε δεν μπορεί να φταίει μόνο ο προπονητής. Εμείς όμως πρέπει να του δώσουμε τη θετική μας άβρα και όλα θα βρουν τον δρόμο τους. Το είπα, Βάγκο μου, και αυτό. Το είπα και αυτό. Συμφωνούμε και σε αυτό. Συμφωνούμε και σε αυτό. Χαίρομαι που στέλνετε μηνύματα. Γεια σου ρε Μάνο. Πάρτε μένα, λέει, χωρίς φράγκο να δείτε πώς βγαίνει η ομάδα. Άντε, πια καλή εκπομπή. Θες να σε προτείνουμε. Σε προτείνω εδώ στον αέρα. Στον αέρα. Γιώργα ρε, καλησπέρα. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Θα ήθελα να σχολιάσεις. Θα πιστεύεις ότι ο Ελευθερόπουλος είναι καλός προπονητής της ομάδας που έχει δουλέψει και αν μπορεί να δώσει όραμα στον κόσμο του Ηρακλή. Παύλος από Κιανόλευκη, κάτω Τούμπα. Μ' αρέσει, Παυλάρα. Νομίζω το έχω κάνει ήδη. Δεν ξέρω αν το μήνυμά σου ήρθε αργότερα ή νωρίτερα από αυτά που έλεγα. Αν δεν τα άκουσες, να τα ξαναπώ εντάχει πριν πάω στο διάλειμμα. Ότι έχει ένα χρόνο να κάτσει σε πάγκο. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, αν στους προπονητές στοιχίζει αυτό όσο στους παίχτες. Ένας παίχτης αν μείνει ένα χρόνο, τεράστιο πρόβλημα. Ένας προπονητής αν μείνει ένα χρόνο χωρίς ομάδα, δεν ξέρω. Μπορεί να του κάνει και καλό, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά γι' αυτό. Κυρίως τον Πανιόνιο έκανε πράγματα. Γιατί μετά όπου και αν πήγε,
προσπάθησε, το πάλεψε, δεν είχε αρνητικά στατιστικά, δηλαδή νίκες, ισοπαλίες, ήττες, μοιρασμένα είναι τα νούμερά τους, στις ομάδες που ήταν, στη Βέρεια, στον Αστέρα Τρίπολης, στον Παθρακικό. Στην Κέρκυρα, για παράδειγμα, έκανε μόνο ένα μάτς, δεν μπορούμε να τον κρίνουμε. Για οικογενειακούς λόγους αποχώρησε και από τότε δεν ανέλαβε ξανά ομάδα. Σίγουρα θα είναι διψασμένος, σίγουρα θα έχει κίνητρο, σίγουρα θα έχει όρεξη, σίγουρα θα... Να μην την πω την άλλη τη λέξη που αρχίζει από κάπα. Αλλά θα έχει και αυτό, ειδικά όταν θα είναι προπονητής στον Ηρακλή. Δεν έχει κάνει... Και μην ξεχνάμε ότι αυτές οι ομάδες που προανέφερα ήταν Super League όλες. Και ο Πανιόνιος και η Βέρεια και ο Παθρακικός και ο Αστέρας και η Κέρκυρα έστω με το ένα παιχνίδι. Στη Β' Εθνική εγώ τον θυμάμαι τον Ολυμπιακό Βόλου τότε που ο Ηρακλής δεν πεζότανε. Τον έκανε πλάκα τον Ολυμπιακό Βόλου μέσα έξω και ανέβηκε με Παπαδόπουλο κατηγορία. Και εκεί ήταν οι δηλώσεις που μας έχουν μείνει από τον Ελευθερόπουλο στην ένταξη τύπου. Τότε ο Ελευθερόπουλος με τον Ολυμπιακό Βόλου πήγε για άνοδο, δεν τα κατάφερε. Πρωταθλητισμός στη Β' Εθνική για να ανέβει, αν εξαιρέσει τον Ολυμπιακό Βόλου με άλλη ομάδα, δεν θυμάμαι να το έχει κάνει και δεν θυμάμαι γιατί οι υπόλοιπες που ανέλαβε ήταν όλες Super League. Που κυρίως είχαν στόχο παραμονή και μια καλή πορεία. Δεν είχαν στόχο κάτι το τρομερό. Αλλά. Όλα, επαναλαμβάνω, παιδιά, είναι στο αποτέλεσμα. Όλα είναι στο αποτέλεσμα. Μην ξεχνάμε, για όλους τους φίλους που χαίρομαι που στέλνουν τα μηνύματά τους, τι έχει κάνει ο Ελευθερόπουλος, τι βιογραφικό έχει, αν μπορεί, αν δεν μπορεί. Μην ξεχνάμε πώς ερχόντουσαν στον Ηρακλή προπονητές με μεγάλα ονόματα που απέτυχαν και προπονητές που ακούγανε τον Πινελίκη της Αρκούδας και πέτυχαν. Παπαδόπουλος, Παντελίδης. 38 παραδείγματα. Πολύ 38 παραδείγματα. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4. Χρωστάω την ανακοίνωση της ΠΑΕ σημερινή. Όχι για τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο, δεν έχει βγει ακόμα για προπονητή, αλλά για τον κύριο Ηλία Θεοδωρίδη. Ψινόταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η παρουσία του και επίσημα, γιατί στον Ηρακλή υπάρχει πάρα πολύ καιρό και με χρήματα που έχει βοηθήσει και με τρέξιμο που έχει κάνει. Άλλωστε, όταν ανέλαβε ο Παύλος Ομηροφορίδης τον Ηρακλή στην επιστροφή του ως τεχνικός διευθυντής στους Κιανολεύκους, εδώ σε συνέντευξη που είχε δώσει την ώρα για μπλε, αν θυμάστε, είχε αποκαλύψει ότι θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τα όσα έχει κάνει στον Ηρακλή ο Ηλίας Θεοδωρίδης. Η Ηρακλής λοιπόν ανακοινώνει ότι βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσει τον Ηλία Θεοδωρίδη, τον κύριο Ηλία Θεοδωρίδη, στο Διοικητικό Συμβούλιο με αρμοδιότητα το Αγωνιστικό Τμήμα. Ο κύριος Θεοδωρίδης από την περσινή κιόλας περίοδο έδειξε έμπρακτα τη στήριξή του στην ομάδα μας, παρέχοντας πολύτιμη και πολυδιάστατη βοήθεια σε διάφορους τομείς, ώστε να καταφέρουμε να φτάσουμε στο στόχο της ανόδου. Στο ίδιο πλαίσιο, θεωρούμε ότι και φέτος η παρουσία του στον Ηρακλή θα αποδειχθεί καταλυτική, καθώς με την ποδοσφαιρική γνώση που διαθέτει, αλλά και την ισχυρή επιχειρηματικότητα που έχει επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια, θα προσδώσει ακόμα μεγαλύτερο κύρος στην προσπάθειά μας και θα προσθέσει δύναμη στο διοικητικό μας σχήμα. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του και στα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνει. Και να κάνω εδώ μια υποσημείωση. Μην μπερδευόμαστε, δεν είναι ούτε τεχνικός διευθυντής, ούτε γενικός αρχηγός. Μην παρασύρεστε από αν ακούτε κάτι, αν διαβάζετε κτλ. Είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο γράφει ανακοίνωση με αρμοδιότητα το Αγωνιστικό Τμήμα. Αν θέλετε, πώς να το πω τώρα, αυτός που ενώνει το Αγωνιστικό Τμήμα με τη διοίκηση, κάπως έτσι. Γεια σου Θανάση. Σήμερα έχω όλα τα που λένε και Χάρη έχω και Θανάση έχω. Άντε κανονίστε, ξέρετε τι λέω. Ήρα Αρντάν, τα μάτια μας πονάν. Πρέπει σε κάθε αγώνα να υπάρχει αυθαλμίατρος να δίνει κολλήρια στον κόσμο. Και τώρα ελπίζω εσύ Θανασάρα να αλλάξει αυτό το πράγμα. Να αλλάξει, γιατί όντως το κολλήριο το χρειαζόμαστε. Καλησπέρα στο φίλο τον Παναγιώτη που ρωτά κάτι που δεν είναι, το καταλαβαίνεις ότι δεν είναι για τον αέρα, έτσι. Γιατί για να διαβάσω αυτή την ερώτηση και για να δώσω απάντηση σε αυτή την ερώτηση που μου λες, εγώ τουλάχιστον, άλλοι μπορεί να το κάνουν εύκολα για να πουλήσουν, για να ιντριγκάρουν, για οτιδήποτε, πρέπει να το αποδείξω. Ξέρω ότι είχαν πολύ καλές σχέσεις και έχουν πολύ καλές σχέσεις ο Βοσνιάδης με τον Μυροφορίδη, ο Μυροφορίδης με τον Βοσνιάδη. Το άλλο που μου λες
Δεν μπορώ, εσύ Παναγιώτη μου, συγχώραμε κιόλας. Ούτε να το πω, ούτε να το απαντήσω. Είναι μια ερώτηση που ψάχνει απάντηση για κάποιον που σκέφτεται πονηρά. Γιατί μου λες δεν εξηγείται να παίζουν παίκτες που για να χωρέσουν στην ενδεκάδα αλλάξαν θέση ενώ δείχνουν να είναι ντεφορμέ και να μένουν στον πάγκο ο Ρόβας, ο Τάι κτλ. Ο Τάι είναι τραυματίας, ρε παιδιά. Λέγατε και τις προάλλες για τον Τάι. Πού είναι ο Τάι, πού είναι ο τραυματίας είναι ο Τάι. Πού είναι ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, τραυματίας είναι ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος. Πού είναι ο Κασναφέρης, τραυματίας είναι ο Κασναφέρης. Πού είναι ο Κανακούδης, τραυματίας είναι ο Κανακούδης. Για το Ρόβα, ναι, να συμφωνήσω. Ή μια απορία δική μου είναι πού είναι ο Στάμου, για παράδειγμα. Ή γιατί να μην παίζει ο Γιαννίτσης, για παράδειγμα. Έχω και εγώ δικές μου απορίες. Αλλά αυτό που μου λες, Παναγιώτη μου, συγχώραμε. Αλλά για να διαβαστεί πρέπει να αποδειχθεί οποιαδήποτε απάντηση δοθεί. Εύχομαι να με καταλαβαίνεις. Θυμίζω ότι έχει γίνει αλλαγή και μπράβο σε όσους προσπάθησαν για να αλλάξουν ώρες και τα δύο μάτς, και στο μπάσκετ του Ηρακλή και στο βόλεϊ του Ηρακλή, για να μπορέσει ο κόσμος να πάει και στα δύο μάτς το Σάββατο. Σας αναδείξαμε το πρόβλημα που υπάρχει από χθες, γιατί αν ήταν και τα δύο στις 5 θα χρειαζόμασταν πάλι κλωνοποίηση. Στις 7 είναι το Ηρακλής Παναθηναϊκός. Είναι κατά κάποιο τρόπο τηλεοπτικό το μάτς, πολύ σημαντικό παιχνίδι για την Α1 Αδρών στο βόλεϊ στη Μίκρα, γιατί είναι μέσα από το Earth Play, διαδικτυακά δηλαδή. Και στις 4.30 πήγε το Ηρακλής Ευρώπη Πευκοχωρίου, για το οποίο θα μιλήσουμε, όπως θα μιλήσουμε και για την μέχρι τώρα παρουσία της ομάδος στο πρωτάθλημα, με έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της πολύ σημαντικής νίκης στην Καστοριά το περασμένο Σάββατο, τον Γιάννη Θανασούλα, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την νίκη και για την εμφάνιση και τη δική σου φυσικά. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Είναι η καλύτερη σου εμφάνιση με τη φανέλα του Ηρακλή ή ξεχνάω άλλο μάτς? Εντάξει. Εγώ λέω ότι αυτό είναι. Μπορεί να υπάρχει άλλο, να μην σε αδικήσω. Εντάξει, άμα είναι για τη φετινή χρονιά, ναι, σίγουρα, γιατί είναι και η βαρύτητα του αγώνα, σημασία, και για τη φετινή χρονιά, ναι, πιθανόν. Τώρα πέρσι είχαν, εντάξει, ήταν πολλά μάτς. Στο σκοράρισμα, στους πόντους, στη γενικότερη παρουσία σου σε άμυνα, σε επίθεση, νομίζω ότι ήταν γεμάτο παιχνίδι. Και όλης της ομάδας. Θεωρώ ότι δείξατε από ένα σημείο και μετά ότι δεν υπήρχε περίπτωση να σας ξεφύγει το μάτς, έτσι. Σίγουρα ήταν ένα μάτς το οποίο είχαμε καταλάβει τη βαρύτητα που είχε, καθώς είναι μια πολύ δύσκολη έδρα, μια πολύ καλή ομάδα, η οποία διεκδικεί θέση για play-off, οπότε ξέραμε τη βαρύτητα του αγώνα και επίσης θέλαμε να βγάλουμε μια αντίδραση, γιατί είχε πληγωθεί ο εγωισμός μας από την εμφάνιση στο Μαρούσι, από την εμφάνιση τόσο πολύ και από την ήττα, οπότε ήταν ένα μάτς το οποίο θέλαμε να αποδείξουμε σε αυτούς μας και γενικότερα σε όλη την βασιλική κοινότητα ότι ήταν μια κακή παρένθεση. Οπότε ήμασταν συγκεντρωμένοι όλα τα παιδιά για να πάρουμε μια πολύ σημαντική νίκη. Ξέρεις, σε αυτά τα παιχνίδια που λες πολύ σωστά, όπως το Μαρούσι που πληγώθηκε ο εγωισμός σας, νομίζω το ίδιο έγινε και στο κύπελο, άσχετα αν εκείνο το μάτς δεν κόστησε γιατί ήταν ένα παιχνίδι κυπέλου. Αλλά πληγώνεται ο εγωισμός σας και στο αγωνιστικό κομμάτι, Γιάννη, με τους πολλούς πόντους που δέχεται η ομάδα. Πού το οφείλεις αυτό, δηλαδή 100 από το Μαρούσι, 62 στο ημίχρονο από το Διαγόρα, ήταν κακές παρενθέσεις, έτσι θέλουμε να πιστεύουμε όλοι και εσύ φυσικά, και το πώς μπορεί να διορθωθεί και με το νέο προπονητή πλέον, έτσι, αν έχει αλλάξει κάτι και σε αυτό το κομμάτι με τον κύριο Μέξα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα δύο συγκεκριμένα μάτς που ανέφερε στο παθητικό μας ήταν κακό, αλλά στις 5 πρώτες αγωνιστικές, αν εξαιρέσουμε το Μαρούσι, όλα τα άλλα μάτς είχαμε χαμηλό παθητικό. Σωστά. Βέβαια η κακή εικόνα είναι που μένει στο πολύ τον κόσμο και που χτυπάει άσχημα. Συμφωνώ ότι ήταν πραγματικά κακές εμφανίσεις αυτές. Είναι κάτι που δουλεύουμε, είναι κάτι που προσπαθούμε να το βελτιώσουμε και με τον προηγούμενο αλλά και με τον νέο προπονητή που έχει έρθει. Στην Καστοριά, στο πρώτο μάτς με τον νέο προπονητή, στο 35 είχαμε δεχτεί 24 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο και μετά τα τελευταία 5 λεπτά, όταν είχε ανοίξει το παιχνίδι, χαλαρώσαμε, πράγμα που δεν επιτρέπεται, και επειδή δεν υπήρχε και εικόνα, επειδή δεν το είδε πολύ ο κόσμος, ναι, αλλά η ουσία είναι αυτή. Είναι κάτι που δουλεύουμε, είναι κάτι που το ξέρουμε ότι έχουμε αδυναμία και είναι πράγματα που δουλεύουμε στην άμυνα και θέλουμε να τα βελτιώσουμε ενώπιση της συνέχειας για να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Προλαβαίνει ή πρόλαβε ο κύριος Μέξας να μπολιάσει κάποια στοιχεία, να βάλει κάποια στοιχεία καινούρια, ή χρειάζεται χρόνος για να μάθετε καλύτερα ο ένας τον άλλον, έτσι, οι αθλητές με τον προπονητή τους?
Ναι, υπήρχε και μια διακοπή του πρωταθλήματος, έτσι ώστε είχαμε 2 εβδομάδες για να παίξουμε το πρώτο πίσω παιχνίδι. Mm-hmm. Είχε περισσότερες μέρες ο κόσμος να μας περάσει τα καινούργια πράγματα που θέλει να παρουσιάσουμε. Σίγουρα έχει κάποια πράγματα, αρχίζουμε να τα αφομοιώνουμε σιγά σιγά, αλλά θέλουμε πολλή δουλειά. Η αλλαγή προπονητή σίγουρα φέρνει μια αλλαγή ψυχολογία στην ομάδα και παίζει καλύτερα, αλλά μέχρι να αφομοιώσει την καινούργια φιλοσοφία θέλει ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις 2,5 εβδομάδες που είμαστε ήδη. Mm-hmm. Είναι μια καλή νίκη η οποία θα μας βοηθήσει και ψυχολογικά και βαθμολογικά φυσικά. Δουλεύουμε πάνω σε καινούργια πράγματα και προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε καθημερινά, έτσι ώστε να στη συνέχεια να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Τώρα έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι με την Ευρώπη Ευκοχωρίου, μια ομάδα που μπήκε από το παράθυρο στην Α2 καθώς τα Τρίκαλα δεν κατέβηκαν στο πρωτάθλημα και παρόλα αυτά μέχρι στιγμής νομίζω δείχνει καλό πρόσωπο. Βέβαια δεν την ξέρουμε τόσο καλά, εσείς θα την κατασκοπεύσετε αυτή την εβδομάδα για την προετοιμασία σας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια κακή ομάδα, έχει 3 νίκες αν δεν κάνω λάθος. Αναμφίβολα. Έχουμε παίξει 5 αγωνιστικές και έχει θετικό ρεκόρ. Έχει 3 νίκες, 2 ήττες. Είναι μια δυνατή ομάδα, σκληρή ομάδα. Έχουμε παίξει κάποια φιλικά προετοιμασίας, είδαμε και σήμερα το πρώτο βίντεο. Είναι μια ομάδα σκληρή, η οποία παλεύει όλα τα μάτς. Έχει κάνει τις 2 τελευταίες νίκες... Μάλιστα που έκανε και στην Καβάλα και την προηγούμενη εβδομάδα μέσα με τον Κόρυβο στο 30 έχανε και κατέληξε να το πάρει το μάτς με 2 ανατροπές στο 4ο δεκάλεπτο. Δείχνει δείγματα αυτό ότι είναι μαχητική ομάδα, ότι παλεύει όλα τα παιχνίδια και σίγουρα κανένα μάτς στην Α2 δεν είναι εύκολο. Πρέπει να μπούμε σοβαροί και να μην δώσουμε κανένα δικαίωμα στον αντίπαλο να πιστέψει ότι μπορεί να κερδίσει ειδικά μας στην έδρα μας. Mm-hmm. Γιάννη, μέχρι στιγμής έτσι κάνοντας ένα μίνι απολογισμό, παρά τις προβλέψεις από πολλούς μπασκετικούς που γνωρίζουν καλά τα της κατηγορίας της Α2 και λέγανε ότι ο Ιωνικός τελείωσε, ψάξτε για το δεύτερο, βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Βλέπουμε έναν Ερμή Αγιάς να είναι δυνατός και να ισοβαθμεί με Ηρακλή και Ιωνικό. Βλέπουμε πολλές εκπλήξεις να γίνονται. Πρόσφατα ο Απόλλων κέρδισε τον Ιπποκράτη, για παράδειγμα, που δεν είχε νίκη. Τελείως διαφορετικό το πρωτάθλημα σε σχέση με πέρυσι που υπήρχε το Περιστέρι και όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν να το φτάσουν, έτσι. Θα συμφωνήσω στο τελευταίο που λες, ότι είναι διαφορετικό το πρωτάθλημα, καθώς πέρσι είχε φανεί το Περιστέρι να ξεχωρίζει και οι υπόλοιπες ομάδες να βρίσκονται μια ταχύτητα πιο κάτω. Αλλά η φετινή κατηγορία είναι διαφορετική. Σίγουρα ο Ιωνικός είναι φαβορή, καθώς έχει πολύ πλούσιο ρόστορο με βάθος και ποιότητα. Αλλά για μας δεν μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι θα υπάρχουν στραβοπατήματα, καθώς είναι πολύ δύσκολο πρωτάθλημα με αρκετά καλές ομάδες. Σίγουρα θα υπάρχουν ομάδες που θα στραβοπατήσουν, αρχίζει και φαίνεται ήδη αυτό, το περιμέναμε κι εμείς άλλωστε. Και ο Διαγόρας έκανε 2 σερί ήττες από Καρδίτσα και από στο Ψυχικό. Η Νίκαια τώρα έχασε. Είναι δύσκολο πρωτάθλημα με δύσκολες έδρες. Τα φοβορεί δεν περνάνε εύκολα. Μπορεί στην έδρα να δείχνουν κάποια ποιότητα και κάποια δυναμική, αλλά εκτός έδρας είναι διαφορετικά τα μάτια. Οι ομάδες συσσαγωγικά μεγαλώνουν. Οι υποδιέστερες θεωρητικά μέσα στην έδρα τους μεγαλώνουν και έχουν μεγαλύτερο κίνητρο να παίξουν με τα φοβορεί της κατηγορίας και είναι πιο δύσκολα τα μάτια πάντα. Οπότε πρέπει να είσαι σοβαρός, να είσαι συγκεντρωμένος και κάθε Σάββατο να δίνεις το 100% για να πάρεις την νίκη. Κάτι τελευταίο και να σε αφήσω να ξεκουραστείς που ολοκληρώθηκε η προπόνηση. Είπες νωρίτερα και ήταν στην αρχή της κουβέντας μας τη λέξη πείσμα. Σας πείσμωσαν οι ήττες όπως στο Μαρούσι. Εσένα προσωπικά που είσαι από πέρυσι στην ομάδα και τα υπόλοιπα παιδιά που είναι πιο παλιά σε σχέση με αυτούς που ήρθαν φέτος, η λέξη πείσμα υπάρχει μέσα σας, σας τρώει καθημερινά για τον στόχο της ανόδου το οποίο δεν καταφέρατε πέρυσι? Πραγματικά ναι, είναι το μεγαλύτερο κίνητρο που έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι να πετύχουμε και να καταφέρουμε να ανεβούμε κατηγορία. Από πέρυσι ήταν ο μεγάλος στόχος και η περσινή χρονιά αποτελεί το μεγάλο κίνητρο για τη φετινή ακόμα περισσότερο. Από μόνη της η ομάδα βέβαια σου δίνει το κίνητρο και τη δύναμη ότι πρέπει να ανέβει και να πιστέψει ρεκλής στην κατηγορία που ανήκει. Αλλά όλοι είμαστε πολύ κινητοποιημένοι, να το πω έτσι, και ενεργοποιημένοι, έτσι ώστε φέτος πραγματικά να τα καταφέρουμε. Υπάρχει μεγάλη πίστη και στις δυνατότητες της ομάδας και το μόνο που έχουμε στο μυαλό μας είναι να καταφέρουμε στο τέλος της χρονιάς να είμαστε ευτυχισμένοι και να έχουμε ανέβει κατηγορία. Το εύχομαι ολόψυχα. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και το Σάββατο και σε σένα και σε όλη την ομάδα και καλή ξεκούραση. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και καλό εγώ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Yeah. Να είσαι καλά.
Ο Γιάννης ο Αθανασούλας ήταν που μας μίλησε. Ωραία συζήτηση νομίζω κάναμε για τον μπάσκετ του Ηρακλή. Ένας από τους πρωταγωνιστές. Τους είπαμε και χθες με τον Ρουτκάουσκας, με τον Σοκ που έκανε πολύ καλό παιχνίδι, με τον Κακαρούδη που είναι σταθερά καλός φέτος. Αλλά θεωρώ ότι ήταν το πιο γεμάτο παιχνίδι του Γιάννη, του Αθανασούλα, από τότε που ήρθε στην ομάδα. Μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. Για φέτος σίγουρα ήταν το καλύτερο του μάτς, δεν το συζητάμε. Τώρα, με αφορμή, θα το διαβάσω, φίλο μου Παναγιώτη, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά με κάνετε να νιώθω, το έχω πει πολλές φορές, συγγνώμη, σας κουράζω, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ιδιαίτερα όταν μου στέλνετε μηνύματα από μακριά. Από την Πάτμο τώρα, ο φίλος Παναγιώτης μας ακούει συχνά πυκνά και τον ευχαριστώ. Και από το εξωτερικό πολύ συχνά. Μου δίνει μέσω του mail του που θα το διαβάσω όλο, μια αφορμή να θυμηθώ κάτι. Αυτό που επίσης μας ανησυχεί, γιατί φυσικά δεν γίνεται να φταίει μόνο ο προπονητής. Φυσικά φταίει και η παρουσία της ομάδος, το υλικό και οτιδήποτε άλλο για τα κακά αποτελέσματα. Εμένα με έχει ανησυχήσει πάρα πολύ και το ότι υπάρχουν συχνά τραυματισμοί. Δεν ξέρω αν είναι λόγω της σοβαρής δικαιολογίας. Έχω επιστρέψει το ποδόσφαιρο, έτσι. Λόγω της σοβαρής δικαιολογίας το ότι η ομάδα δεν έκανε προετοιμασία όπως θα ήθελε, γιατί ήρθανε όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές καθυστερημένα χρονικά, γιατί στην αρχή ήταν άλλοι που δεν συνέχισαν κτλ. Κασναφέρης, Κανακούδης. Τάι, ο Κασναφέρης από πέρυσι, ο Κανακούδης φέτος, ο Τάι από πέρυσι. Υπήρχαν και κάποια άλλα προβλήματα. Προχθές χτύπησε ο Γεωργίου, άλλη ατυχία κι αυτή. Είναι ένας παίχτης δυναμικός, μπουκαδόρος, με ατομικές ενέργειες. Τον έβαλε ο Βοσνιάδης, μήπως αλλάξει τα πράγματα εκεί. Τραυματίστηκε. Δεν έχει κάτι το ανησυχητικό πάντως. Είναι ένα χτύπημα στο ισχύο. Μετέχει κανονικά στις προπονήσεις, οπότε θα είναι στη διάθεση του. Του περιμένουμε την ανακοίνωση του νέου προπονητή. Προς το παρόν, είπαμε, περιγράφει. Προπονεί την ομάδα ο Φώτης Γκιζέλης μαζί με τον Τάσο Κατσαμπή. Για το mail που έλεγα νωρίτερα, Γιώργο, καλησπέρα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης από την Πάτμο. Εύχομαι να διαψευστώ και θα είμαι ο πρώτος που θα χαρώ για αυτό. Θα σου αναφέρω, και εγώ θα χαρώ αν διαψευστούμε όλοι μαζί, Παναγιώτη μου. Θα σου αναφέρω παρακάτω δύο στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι το πρόβλημα της ομάδας δεν είναι ο προπονητής. Ο σημερινός Ηρακλής έχει το μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας ποδοσφαιριστών από όλες τις ομάδες της Football League. Εδώ δεν ξέρω, συγγνώμη, θα διακόπτω κάποια στιγμή στο mail σου, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Δεν το έχω κοιτάξει. Θα το δω με νούμερα, ίσως μιλήσω και με τον Γιώργο τον Μαρκάτο που είναι ο γκουρού της κατηγορίας, να με βοηθήσει. Αλλά βλέποντας την εντεκάδα, Παναγιώτη μου, είναι ο Clayton. Okay. Είναι ο Περόνε. Δύο. Okay. Είναι ο Κούσας. Τρεις. Οι υπόλοιποι δεν είναι τόσο μεγάλοι. Δηλαδή, το 3 στους 11 δεν είναι το λες και, ξέρω εγώ, σαραντάριδες. Ο Μεδρινός 32 νομίζω είναι, αν τον βάλουμε και αυτόν. Αλλά οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Μουμίν, ο Πασάς, ο Ζιαμπάρης, ο Κουτρομάνος, ο Παναγιωτούδης, ο Ντούνης, ο Ρόβας, ο Γεωργίου, λέω παίκτες που μπήκανε, δεν τους λες και μεγάλους. Είναι ο Clayton, είναι ο Περόνε, είναι ο Κούσας. Να πεις και τον Τάι, βάζω και τον Τάι. Από και τον Μεδρινό, βάζω και τον Μεδρινό. Όταν είναι οι 5 στους 25 μεγάλοι, δεν μπορούμε να λέμε η γερουσία και η γερουσία και η γερουσία συνέχεια. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά, άμα το ξανασκεφτούμε λίγο, οι περισσότεροι, και ίσως και εγώ το έχω κάνει αυτό το λάθος, παρασυρώμαστε γιατί Clayton Perrone και νομίζουμε ότι είναι όλοι Clayton Perrone στην ηλικία. Δεν είναι όλοι. Τόσο. Δεν μπορώ να πω το Ζιαμπάρι ότι είναι μεγάλος, ή το Βοσνιάδη, ή τον το Ρόβα, τον Παναγιωτούδη, τον Μουμίν, ότι είναι μεγάλη. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Γεια σου, Δαβίδ, ο οποίος μας στέλνει την καλησπέρα του από το Bietigheim. Drulling. Ζάχο. Ξέρεις που είναι το Bietigheim? Πολωνία. Σιγά μην είναι, ρε φίλε, και στο Βουκουρέστι. Bietigheim στην Πολωνία με τέτοια προφορά. Γερμανία, λες. Μας απαντήσει ο Δαβίδ τώρα. Αν και μια φορά νομίζω μου είχε απαντήσει.
Πρέπει να τρέξω τα μηνύματά του. Τέλος πάντων. Δαβίδ μου, αν ακούς που ακούς, να μου ξαναστείλεις. Λοιπόν, να δώσω και το πρόγραμμα που έχει βγει για το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Το Σάββατο είναι τηλεοπτικό το Εργοτέλης Τρίκαλα. Ο Εργοτέλης μαζί με τον Απόλλωνα Λάρισας είναι οι δύο ομάδες που έχουν 4 στα 4. Όχι 4 στα 4, 3 στα 3. Μην βιάζεσαι. Λοιπόν, Εργοτέλης Τρίκαλα. Το Σάββατο έχει και Κισαμικός Βόλος. Α, δεν ολοκλήρωσα το mail του Πάνουρης. Ο Βόλος που στη Γάμα Εθνική πέρυσι το θεωρούσαν οι περισσότεροι μακράν το καλύτερο της κατηγορίας, κράτησε τους ποδοσφαιριστές που είχε και έκανε μόνο 2-3 προσθήκες για φέτος. Πολλοί θεωρούν και για φέτος την ομάδα αυτή από τα 2-4 φαβορί για άνοδο. Και τον Ηρακλή το θεωρούν, Παναγιώτη μου, για άνοδο. Συμφωνώ με αυτό που λες για το Βόλο. Δεν ξέρω αν μπορούσε να γίνει με Μυροφορίδη αυτό. Γιατί ο Μυροφορίδης έφερε πάρα πολλούς παίκτες που τους γνωρίζει ο ίδιος προσωπικά. Το να κρατήσει δηλαδή το βασικό κορμό της ΓΑΜΑ Εθνικής και δεν μπορούμε να ξέρουμε αν εκείνος ο κορμός ο περσινός θα έκανε τώρα αυτά που κάνει ο Βόλος. Που ο Βόλος έχασε στη Δράμα, έτσι. Δεν κέρδισε. Έχασε 2-1. Κέρδισε τον Απόλλωνα Πόντου που δεν είναι τόσο καλός και έβαλε 7 στον Καραϊσκάκη που ο Καραϊσκάκης έχει πέσει ήδη νομίζω μαζί με τη Σπάρτη. Θεωρώ δεν θα γλιτώσουν. Δεν έχει κάνει πολύ μεγάλα μάτσα ακόμα ο Βόλος για να ξέρουμε τι γίνεται. Σημειωτέων, η περσινή μας ομάδα αποδείχθηκε μέσα από τους αγώνες μπαράζ κατά πολύ ανώτερη του Βόλου. Συμφωνώ. Τα συμπεράσματα δικά σου, στο είπα, είναι τα αποτελέσματα που κρίνουν όλα αυτά. Εύχομαι και πάλι οι σκέψεις μου να αποδειχθούν λαθασμένες. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Χαιρετίσματα στην Κιανόλευκη Πάτμο. Σ' άρεσε, έτσι. Σ' άρεσε. Βέβαια. Εδώ το είχα. Ντρουλίν, κοντά έπεσες ρε, με την Πολωνία που είπες. Στη Στουτγκάρδη είναι. Δεύτερο έπεσε Γερμανία. Ναι, πρώτο έπεσε Πολωνία. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Κοντά, ρε. Η Γερμανία με την Πολωνία. Δύο τσιγάρα. Δίπλα είναι. Δίπλα, ε. Ναι, δύο τσιγάρα έχει φτάσει εκεί. Λοιπόν, πριν σας δώσω σκυτάλι. Δεν θα σας δώσω σκυτάλι. Να μην σας δώσω. Κάνω μέχρι τις 10. Εντάξει. Να πω το υπόλοιπο πρόγραμμα, μπορώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Απόλλων Λάρισας, Σπάρτη. 8-0 δεν θα λήξει αυτό. Την Κυριακή στις 3. Επίσης έχει, είπαμε, Κισαμικός Βόλος. Έχει Αιγινιακός Αΐτος Πατών. Έχει Κασιόπη Καραϊσκάκης. Κασιόπη το λέω, συγγνώμη, εντάξει, Κέρκυρα. Και Δόξα Δράμας Ηρόδοτος. Α, και αυτό είναι το Σάββατο. Άρα πόσα έχει το Σάββατο. 1, 2, 3, 4 μάτς έχει το Σάββατο. Τι λέρε. Δόξα Δράμας Ηρόδοτος το Σάββατο. Κυριακή είναι τηλεοπτικό του Ηρακλή. Στο γήπεδο της Αγιάς. Ναι. Παναχαϊκή Ηρακλής στις 3 η ώρα. Με Δημήτρη Ελευθερόπουλο εκτός συγκλονιστικού απροόπτου. Αν και ακόμα ανακοίνωση δεν έχουμε. Ναι, ρε, το βλέπω. Σιγά μην το πω. Το βλέπω. Προκλητικέ. Φύγε από εδώ. Θυμίζω ότι το Βόλεϊ πήγε στις 7, Ηρακλής Παναθηναϊκός, στη Μίκρα το Σάββατο, από Earth Play, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό γιατί αν βγάλει κανένα κρυάκι, κανένα αυτό και το είχε η Earth, θα έλεγε ο άλλος, βάλω κανένα κάστανο με τζάκια βολκάνο, να ψήσω εκεί, να δώσω την Earth Ηρακλής. Τώρα που είναι Earth Play όμως, βαριέται ο άλλος να συνδέσει, να πιάνει, HDMI, πώς τα λένε αυτά τα καλώδια και τέτοια, θα πάει στη Μίκρα. Κατάλαβες. Και 4:30 το Ηρακλής Ευρώπη Πευκοχωρίου. Είναι, αντί για 5 πήγε 4:30 στο μπάσκετ, στο Ιβανόφιο. Αυτό είναι διαδικτυακό μέσω του iraklis.pavlabc.gr. Αλλά το Ιβανόφιο θα έχει κόσμο όπως έχει πάντα σε όλα τα παιχνίδια. Κλείνω. Παρέα με τα Φορόλ. Καφεδάκι να κεράσω, Φορόλ. 41 καταστήματα. Από ένα 41 καφέδες. Θα έχεις να πίνεις κανένα χρόνο. Όχι ρε, φτάνει μέχρι τα Χριστούγεννα. Πόσο έχουμε τώρα. 13 και 41, ακριβώς ρε κουφάλα το έβγαλες. Συγγνώμη για το ρε. Και ακολουθεί ο Ζάχος Ντρούλινγκ που θα του δώσω 41 καφέδες από τα 41 καταστήματα For All. Και αυτός θα με κεράσει μια βιταμίνη στο Escobar. Έχετε βιταμίνες εκεί, από Ιρλανδία, έχετε τίποτα. Β52, ωραία βιταμίνη είναι αυτή. Κάτσε κι άλλο mail έχει. Ο Νίκος γράφει. Bietingheim είναι στη Γερμανία. Χαιρετίσματα στον Δαβίδ. Ορίστε. Μα είχα εδώ τον Ντρούλινγκ να κάνουμε γεωγραφία. Μηδέν θα παίρναμε. Πολωνία είπες ρε φίλε. Δεύτερο είπες Γερμανία. Εντάξει.
Αν έλεγε Κένια, εντάξει. Αν έλεγε και Κένια. Κλείνουμε. Σωστά, σωστά παιδιά, σωστά. Βρε, δεν τρέπεστε. Λοιπόν, Drulink με ο άλλος. Έρχεται, έρχεται. Μετά στο Τρέγια ακολουθούν στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Πρώτο Θεός αύριο 7-8 εδώ στην ώρα για μπλε. Να είστε καλά.